Τζένι, πού την έχεις έτσι. Το διαβατήριό σου, το ξέχασα. Τσαου. Τζένι, καλά να περάσεις. Κλειό, γιατί δεν έρχεσαι μαζί. Έχεις καιρό, ακόμα προλαβαίνεις. Όχι, δεν θέλω, Τζένι. Μου θέλω να πάω στο γυμναστήριο, να φτιαχτώ, να κάνω λίγο ποτέ. Είναι η μόνη μέρα day off που έχω, ρε Τζένι. Τι θα κάνω μόνη μου, δεν με ενδιαφέρει να περάσω με τέτοιο από μοντέλα εμένα. Τι θα τα καταφέρει, Τζένι μου, θυμάσαι τι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, να δεις. Έλα, πού. Θα πάω στο βάρος στην μέση από την Κλόντια και θα κάνω σοκ. Τζένι, αν είναι δυνατόν, δεν παίρνει συνέντευξη από την Κλόντια, αγάπη μου. Τη Cindy Crawford παίρνει συνέντευξη. Όχι, κάνει έτσι. Και δεν κάνει σοκ. Ωραία, θα την αναγνωρίσω, δεν θα τη δω. Μπροστά δεν θα τη φωτογραφία τη θυμάσαι, την ελιά στο πρόσωπο τη θυμάσαι. Ωραία, Cindy Crawford, αγάπη μου. Και δεν κάνει σοκ. Να σου πω τώρα, να σου πω. Έχει τρεσάρει πάρα πολύ. Κοίτα πώ είμαι, τρέμω, κοίτα πώ δίθηκα. Έλα, Τζένι μου, big deal. Πέντε ερωτήσει κάνει και έρχεσαι πίσω. Δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα. Γυαλίζω καλά ή όχι. Καταπληκτική είσαι, Τζένι μου, καταπληκτική. Έλα, τσάου. Παίρνε με στο κινητό. Ό,τι θες. Με παίρνεις τηλέφωνο. Οκ, τσάω, αγάπη μου, πάει. Άντε, άντε, φύγε. Dear Diary, Dear Diary, I've never been on a blind date before. I've never had a blind date. Actually, I've never been on a date. Oh man, how did I get into this? How can I get out of this? Hi. Hey. This is totally wrong. You like nachos? No. One enormous pair of glasses. That's all she'll say. Enormous pair of glasses. Ugh. Braces forever. Ever. That's all she'll say. All he'll see. I hope he's not a geek. I look like a geek. Help. I need help. Big help. This is never gonna work. Never gonna work. Good work. This could definitely work. Μωρέ, ανησυχώ για την Τζένι. Θες να είναι μια μέγερα αυτή η Cindy Crawford, να της φερθεί φρικτά. Μήπως είναι λίγο έγκλημα. Πρέπει να ρωτήσω κάποιον. Ποιον να ρωτήσω άραγε. Τον Κοστέτσο. Να πάω να βρω τον Κοστέτσο, να το ρωτήσω για τη Cindy τώρα τρέχοντας. Ταξί! Ταξί! Πώς το Κοστέτσο, ελάτε μαζί μου! Ταξί! Ταξί! Αχ, αυτό είναι γεμάτο, δεν το πιστεύω! Ταξί! Βασίλη, πες μας, είναι συμπαθητική η Cindy Crawford? Όχι. Δεν είναι, είναι μέγερα. Πού το κατάλαβες, πιστεύω ότι κάτι ξέρεις. Ναι, κάτι ξέρω, κάτι μου έχεις πει, για πες μου όμως τώρα, πες μου να το δουν και οι κυταθέτες. Ναι, είναι έτσι λίγο στρίκλι μέγερα, είναι λίγο tough. Ναι, αχα, είναι σκληρή. Με σένα? Εγώ ήμουνα το χρήμα, οπότε ξέρεις, οπότε το χρήμα δεν είσαι ποτέ σκληρός. Νομίζεις ότι το έχει ανάγκη το χρήμα εσύ? Ναι, πολύ. Μπορούμε να την εξαγοράσουμε λοιπόν. Αχα, έναντι 150.000 δολαρίων. Α, λοιπόν. Τη μέρα. Γιατί νομίζεις ότι έχει τόση επιτυχία η Cindy? Γιατί άμα ρωτήσουμε διάφορα τεκνά, την Άντια μπορεί να μην την ξέρουν, τη Cindy την ξέρουν σίγουρα. Γιατί είναι μελαχνή. Έχει καμπύλες, είναι από τις πρώτες που τα πέταξε έξω και με αυτή μεγαλώσανε. Είναι όπως το γάλα νουνού. Ξέρεις πώς μεγαλώνει το γάλα νουνού? Μεγαλώσανε με το γάλα Cindy. Εγώ, όταν την είδα στο αεροδρόμιο, είπα πάρτε την να φύγει. Δεν θέλω να τη βλέπω αυτή. Τέρας. Δεν ήταν τέρας, δεν ήταν η γυναίκα, η σεξι γυναίκα που έβλεπα στα περιοδικά. Ήταν έτσι. Ναι. Πολύ γίνη και πολύ. Πάρα πολύ. Τι φορούσε τον πολύ Αμερικάνο, πολύ country έτσι. Ξέρεις, α πούμε ένα country τραγούδι. Φόρουσε σαντάλια, ψηλοτάφνα. Όχι, μια καουμπόικη μπότες, καουμπόικες μπότες με ένα blue jean. Η εκπομπή αυτή σοκάρεται, μην λες άλλα. Ένα blazer. Όχι, μην λες άλλα, γιατί η εκπομπή αυτή δεν τα αντέχει αυτά. Λοιπόν, τι βραβείο θα έδινες στη Cindy? Του πιο... όχι, του δεύτερου πιο φιλοχρήματου, επαγγελματία δουλευταρού μοντέλου στον κόσμο. Πρώτη. Λίντα Ευαντζελίστα. Πάντα. Ναι, και, το πιστεύω. Και με μικρή απόσταση. Ναι. Όχι με πολλή απόσταση. Τι είναι αυτό που ζηλεύουν τα υπόλοιπα μοντέλα στη Cindy? Το ότι ήταν η πρώτη και όλες οι άλλες είναι δεύτερες. Αυτά που έκανε αυτή η πρώτη, οι άλλες θα κάνουν μετά. Αυτό συνήθως είναι κακό σε όλους.
Ναι. Κλειό, κλειό, μ' ακούς. Έλα, Τζένι. Πού είσαι? Στο Λονδίνο μου φαίνεται, κλειό μου. Δεν το πιστεύω, στο Λονδίνο, ναι, ναι. Εγώ είμαι στο All Sports Club και γυμνάζομαι σκληρά, Τζένι. Κλειό, έχασα τις βαλίτσες μου. Τι? Disaster, έχασα τις βαλίτσες σου. Ήταν στο Abu Dhabi, κλειό μου, το φαντάζεσαι. Οι δικές μου βαλίτσες στο Abu Dhabi. Δεν πειράζει, Τζένι, μην πανικοβάλλεσαι. Συγγνώμη, πανικοβάλλομαι. Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή θα πας για shopping ή θα πας να βρεις τη Ζέτα. Μπράβο, ναι. Στη Ζέτα θα πάω. Ναι, η Ζέτα θα σου δείξει τα πάντα. Μην ανησυχείς. Άντε, γεια, γεια τώρα. Τσάου, τσάου, γεια, γεια. Στη Ζέτα, Βαμβογιάννη Γκραφ. Μα πώς, με αυτό το μαλλί, με αυτά τα ρούχα. Άπα, παπαπαπαπα. Φέτης μόδας, βοήθησέ με. Τζένι! Τρίφωνα! Πού βρίσκομαι? Στο Λονδίνο! Στο Λονδίνο! Α, τι ωραία! Πάμε στη Ζέτα, έλα! Ζέτα μου, έρχομαι! Ζέτα! Αχ, τι ωραία! Αχ, τι ωραία που σε βρήκαμε, Ζέτα μου, καταπληκτικά! Τέλεια! Αχ, είναι σούπερ, κοίτα ένα σπίτι! Κοίτα φωτιά, Τρίφωνα! Αχ, τέλεια! Αχ, να δώσω ένα φιλάκι! Θα λέει Ζέτα Βαμβογιάννη. Γράφω. Γράφω. Δείξε μας τα διαμάντια σου. Δεν έχεις. Τι άλλο, για πες μας. Πες μας εδώ πέρα πώς τα περνάς στα πάρτι. Σε βλέπουμε συνέχεια στα Vogue, στα κοσμικά. Λέγε, καλέ. Και λυσάμε μες στην Αθήνα. Δεν πάω σε πάρτι. Δεν με έχεις δει. Με έχεις δει πέρσι. Πέρσι. Φέτος αλλιώς. Φέτος, ναι. Πολύ δουλειά. Κάνεις και μαθήματα υποκριτικής. Κάνω μαθήματα υποκριτικής. Σούπερ. Στο Actor Center. Έχω ακούσει ότι ο Όλιβερ Στόουν έχει ζητήσει να σε δει. Έχω, ναι, την Τρίτη. Την Τρίτη έχει ραντεβού. Έχω ραντεβού. Είναι για κάτι συγκεκριμένο. Good luck. Όχι, θέλει απλώς να άκουσε ότι τι κάνω και αυτά και θέλει να με γνωρίσει. Δηλαδή, τώρα αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί και τίποτα. Καλέ, σίγουρα κάτι θα συμβεί. Γιατί να μην συμβεί, δηλαδή, τι έχουν οι άλλες, να ξέρω. Τίποτα. Μα αν είναι δυνατόν. Τέλειες, είμαστε καλύτερες. Αχ, πάμε να μου δείξεις τα ρούχα. Ωραία, περίμενε, θα στα φέρω εδώ. Περίμενε. Τι ρούχα. Ξύπνα, Τζένι. Τα ρούχα σου παίρνω εγώ και εσύ κοιμάσαι. Τα ρούχα. Η συνέντευξη, καλέ, τα ξέρω. Η Σύντη περιμένει. Αχ, τι ωραίο είναι αυτό, καταπληκτικό. Σαν ελάκι αυτό. Να σου πω όμως, μήπως είναι πολύ σοβαρό αυτό για τη Σύντη. Έτσι, κάτσε να σου δείξω. Πάλα να σου δείξω, αν είναι σοβαρό με αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό σου πάει πιο πολύ εσένα. Λίγο animal. Animal. Καλό αυτό, πολύ καλό. Αυτό πώς σου φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία, αλλά να σου πω κάτι πιο... Λίγο γελαβέ, ναι, κάνει λίγο, αλλά ξέρεις τώρα, να σου πω... αυτό που είναι, να σου πω... Ανασούι. Με ένα τέτοιο δεν είσαι στην εικόνα το καλοκαίρι, εκπληκτικό. Ναι, ναι, που είναι μαυρισμένοι, είναι καλοκαιρινό. Αυτό τι είναι, γιατί ξέρεις, εμείς πρέπει να μαθαίνουμε και να μάρει... ένα μολυνάρι. Πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω κάτι θέλω πιο... Δεν ξέρω. Θες κάτι έτσι λίγο μοντέρνο, τι κάτι serious θέλω, ξέρεις, θέλω να είμαι αυτό... πολύ σοβαρή. Εγώ δεν έχω serious ρούχα, εγώ έχω τρελά ρούχα. Εντάξει, ένα serious girl με τρελά ρούχα, αλλά... Αυτό πώς σου φαίνεται. Εγώ λέω λίγα να πάω την μπότα και να φύγω. Θα πάω μόνο με τις μπότες, αυτές μου άρεσαν. Ναι, βάλε τις μπότες. Μόνο την μπότα. Θα σε δει η Σύντη και θα τρέχει. Τζένι, να τα βρήκα τώρα όλα. Τι βρήκες πάλι. Λοιπόν, αυτό. Πώς σου φαίνεται. Πάρα πολύ. Καλοκαιρινό, που σου πανταρό. Πάρα πολύ. Και αυτό το παπούτσι. Αυτό, Gucci. Φοβερό. Κάτι πιο έτσι, ξέρω εγώ. Μήπως με δει το manager της και μου προτείνει, ξέρεις τώρα. Αυτό, αυτό εδώ. Καινούργιοι σχεδιαστές, Dezon. Dezon. Για πάνω το από πάνω να δω. Να το βάλω κι εγώ πάνω, κάτσε να βγάλω αυτά. Να σου πω και τα μαλλιά μου, πώς θα τα κάνω. Έτσι όπως είναι, τέλεια. Έτσι όπως είναι. Ναι. Ωραία. Χωρίς τα γυαλιά, βέβαια. Χωρίς τα γυαλιά. Για βγάλω τα γυαλιά. Αυτό. Να βγάλω και τα γυαλιά. Ναι, καταπληκτικά. Καλό, πολύ καλό. Μ' αρέσει. Αυτό θα βάλω τελικά, το βρήκα. Ζέτα, είσαι ο σωτήριος μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. But I would do anything.
Και τώρα διαφημίσεις. Ναι. Κλειώ, έλα, εγώ είμαι. Τι θες, αγάπη μου? Μήπως κοιμώσουν? Όχι, δεν κοιμάμαι. Α, κάνω γυμναστική, αγάπη μου. Κλειώ. Τα χαρτιά με τις ερωτήσεις, Κλειώ, μέσα στη βαλίτσα. Στη βαλίτσα? Ναι. Δεν το πιστεύω, αν είναι. Τι να τη ρωτήσω τώρα? Ερώτα την αγάπη μου αυτό που θέλει να μάθει όλος ο κόσμος. Αυτό που θέλει όλος ο κόσμος? Αυτό θα τη ρωτήσω. Σίντι, εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να ξέρω. Απάντησε εσύ πρώτα το Ρίτσαρντ ή ο Ρίτσαρντ εσένα? Σταματάνε οι προβολείς, η λάμψη, η γοητεία. Σίντι, την άλλη μέρα το πρωί, πώς θα αντιμετωπίσεις την καινούργια σελίδα της ζωής σου? Αν δεν ήσουν όμορφη, τι θα έκανες για να γίνεις το ίδιο διάσημη? Κορίτσια σαν και εσένα που φαίνεται να τα έχουν όλα, θα πρέπει να πληρώνουν κάποιο τίμημα, έτσι δεν είναι? Ποιο είναι αυτό? Θα ήθελα να ξέρω, όταν κοιμάσαι, φοράς εσώρουχα? Και γενικά, ποια προτιμάς? Τώρα που χώρισες, θα ήθελες να γνωρίσεις ένα πραγματικό άντρα? Συντή, δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα. Σωρί, ψάχνω εγώ το Richard Gere για να μου κλείσει ένα ραντεβού με το Δαλάι Λάμα. Συντή, πιστεύεις στο Θεό? Και αν πιστεύεις, ποιος είναι αυτός? Cindy Crawford, supermodel, γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1966 στο Ιλινόης. Ύψος 1,77, στήθος 86, μέση 58, γοφή 84, νούμερο παπούτσι 41. Είπατε τίποτα? Μία ιδιαιτερότητα στην εξωτερική σας εμφάνιση μπορεί να αποδειχθεί το μυστικό της επιτυχίας σας. Πριν από οποιοδήποτε απόπειρα αλλαγής, λοιπόν, ξανασκεφτείτε το και δείτε η κοιλιά της Cindy τι έκανε για αυτήν. Η Cindy Crawford απέρριψε πριν από 6 μήνες μία πρόταση 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πρόταση? Να φτιάξει Ματέλ μία κούκλα τύπου Barbie με το όνομα Cindy. Ο λόγος? Ότι η Cindy πιστεύει ότι δεν είναι μία πλαστική κούκλα, αλλά μία ζωντανή γυναίκα με καριέρα. Για φαντάσου, βρε Cindy μου. Ποια είναι η γλώσσα μόδα στη Cindy Crawford, Κλειό μου? Δεν έχω δει ποτέ τον εαυτό μου σαν καλλιτέχνη. Η εμπορικότητα δεν είναι κακιά λέξη για μένα. Τι τάση μπορούμε να μάθουμε για αυτή τη βδομάδα από τη Cindy Crawford, Τζένι μου? Να, ας πούμε, να φορέσουμε κάτι πολύ απλό, κάτι ανώδυνο, ως με ένα τριμμένο τζιν και ένα απλό μπλουζάκι. Αν είναι δυνατόν, ας είναι, Τζένι μου. Μόνο για αυτή τη βδομάδα όμως, Μόνο, βέβαια. Αν εγώ ήμουν η Cindy Crawford. Και εγώ η Νάντια Auerman. Θα λέγαμε μια στην άλλη. Vivienne Westwood. Από εδώ άρχισαν όλα. This is the world's end. Τι παλιοβροχή είναι αυτό και τι ομπρέλα είναι αυτό που μου έδωσε το TV crew. Ας πάμε μέσα. Εδώ άρχισαν όλα. Ξέρετε τι έχει συμβεί εδώ? Εδώ ξεκίνησε το punk. Εδώ φτιάξανε το Six Pistols. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν και με μένα και την Clio. Πρέπει να τα βγάλω αυτά, να πάρω κάτι άλλο. Πρέπει να τα βγάλω, δεν γίνεται να είμαι έτσι. Τι να πάρω, πού είναι και η Clio να με βοηθήσει? Αισθάνομαι τόσο lonely, στο Λονδίνο είναι μόνη. Κοιτάξτε, μπουστιέ. Όχι, δηλαδή, με συγχωρείτε, έχετε ξαναδεί τέτοια μπούστα? Τα τσαντάκια, πώς σας φαίνονται αυτά? Θα είναι φοβερά. Πιο καλά το δικό μου, το πετάω το δικό μου. Τι να το κάνω το δικό μου? Αυτό. Τρομερό. Αχ, και ένα μπαούλο. Τι έχει μέσα στο μπαούλο? Τι έχει στο μπαούλο? Μάλλον αυτό είναι προσφορά, Γιατί να πάρω τίποτα στην Clio δώρο προσφορά? Να τη πάρω αυτό. Νομίζω ότι είναι και το νούμερό τη. Δεν είναι το νούμερο τη Clio αυτό? Κορμάκι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, καλέ, πώς μπαίνει? Πισού, κοιτάξτε εδώ, εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Αυτό, τι λέτε? Λοιπόν, θα της πάρω αυτό, πήρε και ο Τρίφωνας, το ίδιο.
Ο Τρίφωνας πήρε αυτό. Σας αρέσει αυτό το παπούτσι? Μω, λέτε να είναι λίγο δύσκολο στο περπάτημα. Γιατί λείπει αυτό το κενό? Μήπως είναι κάτι για να προσθέσεις? Θέλω να τα πάρω όλα, αλλά δεν θέλω και τίποτα ταυτόχρονα. Τα θέλω όλα και τίποτα. Θα πηγαίνατε κάπου έξω ή για πρώτο ραντεβού με τέτοιο παπούτσι? Αυτό τι σας λέει? Ε, είναι λίγο πιο χαμηλό από το άλλο και... Δεν νομίζω. Δεν είναι για σεξ τριψίματα κάτω από το τραπέζι. Αχ, και ζαλίστηκα τόσο πολύ με αυτό το ρολόι. Πρέπει να φύγω. Μια ασπιρίνη. Σανέλ. DKNY. Donna Cara, New York. Για να δούμε γρήγορα, κοιτάξτε τι τεράστιο είναι. Καλό, μπορούμε να κάνουμε πάρτι εδώ. Αχ, αυτό ο κάμερα δεν μιλάει ελληνικά και δεν με ακολουθεί καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις ζώνες. Κοιτάξτε. Ζώνες. Κασκόλ. Κοιτάξτε τις τσάντες, εκπληκτικές. Για σκι, για σπορτς, για τα πάντα. Κοίτα το μπιπερό. Δεν είναι φοβερό? Είναι για τους αθλητές, για να βάζουν μέσα τις βιταμίνες τους. Ας ανέβουμε τις σκάλες. Come on. Αχ, πάλι στα αντρικά βγήκα. Πού είναι τα γυναικεία? Excuse me, sir. Do you know where is the women's clothes? Women's clothes? Yeah. Αχ, για να ζήσω άλλα δύο πατώματα. Δεν αντέχω. I'm so tired. It's so big, this store. Okay, that's pretty... Καλέ, τι κάνω, ανεβαίνω κατεβαίνοντας. Πώς το κάνω αυτό, καλέ, ελάτε. Αχ, γυναικεία, φτάσαμε στα γυναικεία. Αχ. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλοκαιρινά. Αυτό είναι ένα λινό, καταπληκτικό. Αχ, τόση διάθρωπη, δεν μπορώ. Γιατί μαμά μου ωραίο, δεν είναι αυτό. Μαμά, σ' αρέσει αυτό. Αχ, και βελούδι, αυτά είναι τα χειμωνιάτικα, βέβαια. Είδατε, εδώ πέρα βγάζουν την καλοκαιρινή κολεξιονά από τον Ιανουάριο. Στην Αθήνα νομίζω πρέπει να τα βγάζουμε κι εμείς τόσο νωρίς. Γιατί παραργούμε, μου φαίνεται. Πρέπει πάντα να σχεδιάζουμε τι θα βάλουμε το καλοκαίρι από τον Ιανουάριο. Αχ, δεν αντέχω άλλο τις σκάλες. Λέω να πω με τα σανσέρ να φύγω. Operator, come with me. We were on second floor and now we go to the ground floor. Η εκπομπή έχει αλλάξει, έχει γίνει στα αγγλικά από τότε που πάτησε στο Λονδίνο. Δεν νομίζω να σας πειράζει. Hello. Έλα, Τζένι. Έλα, Κλειό μου, τι ευχάριστη έκπληξη. Πήρα να μάθω πώς πήγε η συνέντευξη. Συνέντευξη, ποια συνέντευξη? Ποια συνέντευξη? Αν είναι δυνατόν, Τζένι. Πού είσαι? Στην Bull Street. Δεν τα πιστεύω ότι κάνεις shopping. Έπρεπε να ήσουν ήδη εκεί. Αχ, ναι. Κλειό μου, να. Τώρα εκεί κατευθύνομαι, αλήθεια σου λέω. Εκεί πάω κατευθείαν. Τρέχα, Τζένι, τώρα, ναι. Πάρε ταξί. Όχι, μην πάρεις ταξί. Έχει μποτιλιάρισμα. Πήγαινε με τα πόδια. Ολοτρέχασα την εκπομπή. Βαρέθηκα πια. Πρόλαβε άραγε η Τζένι το interview. Τι να λέει τώρα? Hi, how are you? Hi, my name is Jenny. Oh, nice to meet you. Well, have you finished your first shooting on movies? We've just been doing rehearsals for the film. We start shooting on Monday, so I haven't done that yet. How you feel about it? Well, I'm nervous, but I'm excited. And Billy Baldwin is a really good friend of mine from 8 years ago. So it's nice to be working with a friend. Tell me, when did you first realize that you are so beautiful? Oh, never. I mean, never. I don't know. I don't think as a, in the mornings, you know, when I'm just getting up and just the girl that, you know, when I'm not Cindy Crawford, I'm like everybody else. Oh, I hate this, I hate that.
And then when I go to work and I have to, you know, I'm working with really good hair and makeup people and great stylists and great photographers, they put it all together and sometimes I look at the picture, the end result, and I say, oh yeah, I see that, you know. What's going on here? Yeah. Do you feel to please people all the time? Because you said in your interview in Vanity Fair that you feel like you have to please people all the time. Well, I mean, my mother was very much that way. She always wanted to make everyone else happy, and I think that's not a bad thing in people, but I also think sometimes you forget about yourself, and I think I'm trying to learn more how to not just please other people, but please myself as well. Tell me your favorite motto. Model? Motto. Oh gosh, there's so many models. I mean, there's... Not model, motto. Your favorite motto. Oh, favorite motto? I don't have a favorite motto. You don't have? I mean, like an apple a day or something like that? No. I think that the most important thing in life is learning to accept yourself and love yourself, because then if you kind of have that together, you give off good energy and it becomes a nice flow with other people. You give and they give, and you know, people like being around people who are happy, so. To prove that there is no difference between Pepsi and Coke, we're delving into their submolecular structures to discover the very essence of what they're made of. First, the Coke. And now, the Pepsi. Just as we expected. There's absolutely no difference. Could this be magic, my dear? My heart's all Pepsi, the choice of a new generation. Quando vuoi, perché mi piaci molto di più e sei così romantico. Fumo blu, una nuvola è dentro tu. E poi, se un uomo sa del fumo, ma sì, è veramente un uomo.